το πρακτορείο Agency France Press από το 1835 παρακαλώ ίδρυθεν μας πληροφορεί για πολλά ρεκόρ που καταρρίφθηκαν. Τα πλήστα είναι αρνητικότατα και δεν τα είχαμε συναντήσει με τα Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, FAO του ΟΗΕ, Σημειώνει η ιστορική κορύφωση το Μάρτιο και το κόστος του φυσικού αερίου στην Ευρώπη φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης ανέβηκε σταθερά στο 10,6% Οκτώβριο, η μεγαλύτερη αύξηση από τη θέσπιση του δίκτυ εν το μεταξύ ο στην Ουκρανία προκάλεσε το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων στην Ευρώπη από το τέλος Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους και κατέφυγαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και άλλα 6,9 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της, σύμφωνα με την υπάτη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Τι όμως κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και είναι τόσο κοντά όσο ποτέ άλλοτε κλιματικές αλλαγές. Η Ευρώπη ειδικά πέρασε το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί με το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Αγγλίας όπου η Δράργυρος έφτασε για πρώτη φορά στους 40 βαθμούς Κελσίου. βλέπετε να έχουν λιώσει τα πάντα στο οδόστρωμα. Οι δασικέ οι κατέκαψαν μεγαλύτερες εκτάσεις γης. Πάνω από 6 εκατομμύρια στρέμματα από ό,τι είχε συμβεί ως σήμερα στην Ευρώπη. Τα άπειρα σμήνη πυράβλων που τρομοκράτησαν κατ' επανάληψη όταν η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε αριθμό ρεκόρ πυράβλων στη θάλασσα της Ιαπωνίας, ως απάντηση στις μεγάλες κλίμακες κοινέ στρατιωτικέ ασκήσεις που πραγματοποίησαν η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο αποκορύφωμα αυτό, στις 2 Νοεμβρίου 2022, 23 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε ένα 24ωρο. Αντίο Ελισάβετ Β. Έπειτα από 70 χρόνια στο θρόνο, η μονάρχης με τη μεγαλύτερη θητεία στη Βρετανία, η βασίλισσα Ελισάβετ Β. Πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 ετών. Εκτιμάται ότι πριν από την τελετή της κηδείας της, περίπου 250.000 πολίτες προσκύνησαν το φέρετρό τη. Και έρχεται ο Μάσκ, το πανδαιμόνιον του κυρίου αυτού του ιδιόθυμου Έλλον Μάσκ, του πλουσιότερου Έλλον Μάσκ. Η περιουσία του αρχάς Δεκεμβρίου φτάνει τα σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τους Forbes. Ο διευθύνων σύμβουλος της Τέσλα και της SpaceX πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό του το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα ζητήματα που προέκυψαν αποτελούν μοναδικές ειδήσει παγκοσμίω. Σύντομα προκάλεσε αντιπαράθεση, απολύοντας το ίμιση του προσωπικού και επαναφέροντα σε λειτουργία τους λογαριασμούς προσώπων όπως του Donald Trump, που είχαν αποκλειστεί από αυτή την πλατφόρμα. Καλλιτεχνικέ τεχνικές δημιουργίες έσπασαν ρεκόρ, όπως η καλλιτεχνική συλλογή του συνειδητή της Microsoft Paul Allen, που βλέπετε, και περιλαμβάνει έργα του Σεζάν, του Klimt και του Van Gogh, που πουλήθηκαν από τους κρίστης έναντι. Ενός τρισεκατομμυρίου. εκατομμυρίου, 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο πόσο που έχει ποτέ καταβληθεί σε δημοπρασία έργων τέχνης. Παράλληλα το περίφημο πορτρέτο της Μέρλιν Μον Ροέ που φιλοτέχνησε ο Άντι Γουάρχολ το 1964, πωλήθηκε από τον οίκο Κρίστη στην τιμή ρεκόρ των 195 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε τέσσερα λεπτά. Ρεκόρ και στο άθλημα τένις. Τι τάνες και εκεί. Όταν ο Ραφαέλ Ναδάλ κέρδισε το Ρολάν Γκαρός για 14 τετάρτη φορά ο Ισπανός Άσος αύξησε το προσωπικό του ρεκόρ των Grand Slam σε 22 μπροστά από τους Νόβακ Τζάκοβιτ και Ρότζερ Φέντερερ. Αυτή ήταν επίσης μια χρονιά αποχαιρετισμών με δύο από τους μεγαλύτερους αθλητές παγκοσμίω να κλείνουν την καριέρα τους, τον Φέντερερ και την Σερένα Williams, που έχει κατακτήσει 23 Grand Slam. Άλλη μια πρωτιά στη μουσική που δεν είχε προηγούμενο. Το δέκατο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Taylor Swift με τίτλο Midnight προκάλεσε τέτοια φρενίτιδα ώστε να καταρρεύσει το Spotify εφόσον οι θαυμαστέ της που να το ακούσουν μέσα σε μια μόνο ημέρα ήταν οι περισσότεροι σε σχέση με με οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ. Δέκα από τα κομμάτια του μπήκαν στην πρώτη δεκάδα του Billboard Hot 100. Μια ακόμη πρωτιά. Προσέξτε και αυτό. Η ίδια τραγουδίστρια σημειώνει και αρνητική πρωτιά εφόσον βρέθηκε στην πρώτη θέση του καταλόγου των μεγαλύτερων ρηπαντών με ιδιωτικό τζετ μεταξύ των διασημοτήτων, επειδή επιλέγει πάρα πολύ συχνά το μέσο αυτό για τις μετακινήσεις της. Ως τον Αύγουστο είχαν καταμετρηθεί 170 πτήσεις με το ιδιωτικό της jet. Και προσέξτε φίλοι μου εδώ, το Νοέμβριο ο παγκόσμιος πληθυσμός που αριθμούσε 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 1950 ξεπέρασε τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπινων ειδός. Κάτι άλλο που δεν μας λένε στη Δύση αυτές τις ημέρες οι αγαπημένες μου Ινδίες ξεπέρασαν σε υπερπληθυσμό Τη γειτονική τους Κίνα είναι πλέον η πρώτη σε υπερπληθισμό χώρα στον κόσμο. Και όποιος δεν την επισκέφθηκε ούτε μια εικόνα, και ας λένε κάθε εικόνα, είναι χίλιες λέξεις, ούτε μια εικόνα θα του δώσει τι εστί. Αθλιότητα, απόλυτη φτώχεια και υπερπληθισμό. Αρμονία στη ζωή όλων με υγεία, προστασία, ευλογία από την αρμονία σύμπαντος που υπηρετούν πάντια τρόπο. να δίδει άπερα υπέροχα χρόνια. Χρόνια, άπειρα πολλά. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε. Να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.